Γνωρίζουμε μέσα από την ενασχόλησή σας με τη μουσική. Σας έχουμε ακούσει σε συναυλίες, έχουμε παρακολουθήσει σεμινάρια σας, κάποιοι από εμάς και κάποιες. Και ήταν έκπληξη το γεγονός ότι αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο προσθέσατε και τη δική σας υπογραφή σε αυτήν την προσπάθεια που κάνει στην προκειμένη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα με το οποίο συντάσσεστε? Θεωρώ ότι για να λειτουργήσει το δημοκρατικό μας σύστημα αποτελεσματικά και σωστά χρειάζεται τη συμμετοχή όλων των πολιτών και ο καθένας να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο και από το δικό του μετερίζι. Οπότε κατόπιν μιας πρόσκλησης να αναλάβω αυτό το πράγμα, έτσι το σκέφτηκα πολύ και σκέφτηκα ότι ναι, θα μπορούσα να προσφέρω κάτι σε αυτό το χώρο. Γενικώς αποδέχομαι προσκλήσεις για να μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, πάνω σε κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Αν είστε στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τις εκλογές, ποιοι θα είναι οι 2-3 άξονες που θα δώσετε βάση, που έχετε προτεραιότητα? Έχω επιλέξει 3. Ο πολιτισμός, η παιδεία και το περιβάλλον. Χωρίς το πρώτο, η ζωή μας δεν έχει ιδιαίτερο νόημα και δεν έχει κάποια αισθητική. Χωρίς το δεύτερο, δεν έχει κατεύθυνση και χωρίς το τρίτο, δεν είναι ούτε καν εφικτή. Οπότε αυτά τα 3 πράγματα για μένα έχουν κορυφαία σημασία. Γεννηθήκατε, κύριε Ντέλη, στην Ιρλανδία, στην Αγγλία, από Ιρλανδούς γονείς. Αλλά ζείτε στην Κρήτη, εκεί ανασένετε, εκεί ανασένει η τέχνη σας και μιλάτε σαν κρητικός. Είσαστε ένα σώμα του νησιού. Μαυροντημένος. Ναι. Πώς βλέπετε την Ευρώπη, εσείς που κατάγεστε από την Ιρλανδία, από την Αγγλία, πώς βλέπετε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία και τις ανισότητες έτσι όπως διαμορφώνονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εσείς που έχετε αυτή την καταγωγή, αλλά ζείτε σε μια χώρα του Νότου, η οποία δέχθηκε τις πρώτες ισχυρές δονήσεις αυτής της μεγάλης κρίσης. Θεωρώ ότι ενδεχομένως από την αρχή της, ίσως η Ευρώπη οικοδομήθηκε σε, δεν θα το έλεγα λάθος βάση, αλλά θα μπορούσε να μπει σε άλλη βάση. Νομίζω ότι οι πολιτισμικές και πολιτιστικές αξίες έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής. Και είναι ένας λόγος για τον οποίο συμμετέχω τώρα. Είναι να προσπαθήσω να τονίζω και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις όσο μπορώ περισσότερο αυτό το πράγμα. Αυτό που γίνεται, Φιλιππίν, τώρα στην Αγγλία με το Brexit, το θεωρώ μια τραγωδία. Έτσι, δεν θα αποδώσει κάτι θετικό σε κανέναν. Γενικώς αυτές οι τάσεις, ο καθένας να αποσυρθεί στη γωνία του και αυτά, και να απομονωθεί, δεν ευνοεί έτσι μια εύρυθμη ζωή και έτσι μια εύρυθμη συνύπαρξη των ανθρώπων. Πάνω σε αυτούς τους 3 άξονες που είπατε πριν, έτσι πιο συγκεκριμένα κάποιες ιδέες που έχετε που θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο συζήτηση μέσα στην Ευρωβουλή, παραδείγματος χάρη στον πολιτισμό, τι θα μπορούσε να γίνει παραπέρα? Νομίζω ότι στο θέμα του πολιτισμού χρειάζεται μια πιο, ας το πούμε, πλουραλιστική αντιμετώπιση. Δηλαδή, στη σύγχρονη παραγωγή πολιτισμού γενικώς, είναι κάποιες χώρες και κάποια μέρη που τείνουν να είναι, θεωρούνται ότι αυτοί έχουν την πρωτεία κατά κάποιο τρόπο και κάποιοι άλλοι. Όπως η Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσα να το πει κανείς αυτό. Θεωρείται και Μητρόπολη, μεταξύ άλλων. Ναι. Ενώ σίγουρο. Θεωρώ ότι άλλες χώρες και συγκεκριμένα η Ελλάδα έχουν εξίσου τουλάχιστον σημαντική προσφορά, αλλά που πολλές φορές δεν γίνεται, δεν ακούγεται, δεν... Και εκεί μπαίνει και το ζήτημα της γλώσσας και της κυριαρχίας των Αγγλικών. Ακριβώς, είναι και αυτό, ότι νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ πιο ίση έτσι, μεταχείριση των πολιτισμών των διαφόρων λαών που υπάρχουν στην Ευρώπη. Επίσης, κάποια θέματα που ίσως πρέπει να δει κανείς είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται σήμερα με τις τέχνες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να βιοποριστούν με αυτό. Και δεν μπορεί να μιλάει κανείς
για πολιτισμό αν η σημερινή παραγωγή της τέχνης δυσκολεύεται από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Εσείς ναι. Έχετε, είστε λάτρες και της ανατολικής κουλτούρας, ναι. Έτσι, mm-hmm. με όλα τα κακά που έχει η Ανατολή, όμως mm-hmm. έχει και πάρα πολλά καλά. Βέβαια. Αυτή λοιπόν η κουλτούρα η οποία έχει στην Ευρώπη πλέον δεν μπορεί να αναπνεύσει mm-hmm. ούτε από άποψη ρυθμών, ούτε από άποψη αισθητικής, mm. δημιουργούνται πιο τεχνοκρατικοί όροι, ακόμα και στην τέχνη. Ναι. Και δεν δίνονται έμφαση στη λαϊκή κουλτούρα του κάθε λαού ή της κάθε περιοχής ενός τόπου. Είναι αυτό που λέμε εδώ συχνά, ότι στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο, δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε δικαίωμα στη βραδύτητα, στο να, λίγο να αργοπορήσουμε λίγο. Ναι, αυτό λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς μπορούν να δημιουργηθούν νέες βάσεις, εφόσον όλη η κουλτούρα της ζωής μας διέπεται από την οικονομία που δημιουργεί αυτούς τους ρυθμούς. Τρέχουμε από το πρωί στο βράδυ, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με την ησυχία μας, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε, να συνθέσουμε κάτι, μια ιδέα, μια σκέψη. Αυτό πώς αλλάζει, κύριε Ντέιλ, αλλάζει? Αλλάζει, είναι θέμα να το συνειδητοποιήσει ο καθένας με το δικό του τρόπο, ότι κάτι πολύ σημαντικό λείπει από τη ζωή του. Δηλαδή, χρειάζεται ο καθένας να αναρωτηθεί. Δηλαδή, η ζωή αυτή σας ευχαριστεί? Δεν νομίζω ότι μπορείς να το επιβάλλεις σε κανέναν αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι ειδικά μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου έχει παραδοσιακά καλή σχέση και με τη Δύση και με την Ανατολή, και έχει διδακτεί και έχει διδάξει πράγματα και στις δύο πλευρές, ότι θα μπορούσε ως ένα βαθμό να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, ναι. Μάλιστα. Είπατε πριν ότι απαντήσατε θετικά στην πρόταση που σας έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για να είστε στο ευρωψηφοδέλτιο αυτό. Θα απαντούσατε ενδεχομένως θετικά και σε κάποιο άλλο κόμμα που θα σας έκανε μια αντίστοιχη πρόταση, δηλαδή αν είχε προλάβει ένα άλλο κόμμα? Σε αυτή τη χρονική στιγμή, όχι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν και δεν είμαι μέρος κανενός κόμματος και ούτε μου έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο και ούτε μου έχει υπαγορευτεί κάποια γραμμή ή κάτι τέτοιο, απλώς αφήνομαι ελεύθερος να μιλήσω όπως θέλω. Όχι, πιστεύω ότι με όλες τις δυσκολίες που έχουν περάσει τα τελευταία ειδικά 4 χρόνια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να διαχειριστεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, απελπιστικά δύσκολη. Έπρεπε να γίνονται πάρα πολλές υποχωρήσεις, έπρεπε να γίνονται πάρα πολλοί συμβιβασμοί και έπρεπε να εφαρμοστούν πολιτικές που σίγουρα δεν θα αρέσανε καθόλου στους ίδιους που τις εφαρμόζανε. Αλλά κάτι έπρεπε να περισωθεί, κάτι έπρεπε να διασωθεί και πιστεύω ότι κάνανε όσο μπορούν καλύτερη δουλειά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα που πετύχανε ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Αυτός είναι ο στόχος, πιστεύετε, και για την Ευρώπη, να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε το κοινωνικό κράτος? Δεν είναι μια λογική συντήρησης πια αυτή? Δηλαδή, με αφορμή την άνοδο της ακροδεξιάς, τρέχουμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε το κοινωνικό κράτος και άρα είναι σαν να μην έχουμε δικαίωμα να ονειρευτούμε κάτι καλύτερο. Σαν να μην υπάρχει θετική ατζέντα. Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Πολλές φορές λέτε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Κάποιοι το λένε αυτό. Δυστυχώς, κάποιες εποχές δεν είναι για πολύ μεγάλα βήματα. Κάποιες εποχές χρειάζονται μικρά και καλομελετημένα βήματα, ώστε να ανοιχτούν τα περιθώρια για κάτι πιο σημαντικό που θα έρθει μετά, κάτι πιο πολύ έτσι, που αντιστοιχεί στα οράματά μας. Νομίζω ότι η εποχή που ζούμε τώρα, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα, ότι υπήρξαν πάρα πολλές απειλές για τη χώρα, υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με πολλές αιτίες. Όλοι μιλάνε για την κρίση. Κατά την άποψή μου, η κρίση ενδεχομένως είναι 4-5 κρίσεις που συμπίπτουν ταυτόχρονα, είναι μόνο μία. Και η διαχείριση αυτής της κατάστασης ήταν και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, πιστεύω. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με βρίσκουν πιο πολύ σύμφωνες. Είναι
Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά που ο άνθρωπος που δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν έχει ελληνικό όνομα, είναι υποψήφιος σε ένα ελληνικό, σε ένα ψηφοδέλτιο ελληνικού κόμματος στις ευρωεκλογές. Έτσι. Πώς έχετε κάποια σχόλια γι' αυτό, υπάρχει κάποια καχυποψία ενδεχομένως ότι πώς εσείς θα πάτε στην να υπερασπιστείτε τα ελληνικά συμφέροντα στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχει κάτι τέτοιο? Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι ακόμη και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι αρκετά συνηθισμένο αυτό. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με καταγωγή από την Ινδία και από το Πακιστάν και από άλλες χώρες που εκπροσωπούν είτε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, είτε... Γιατί υπάρχει μια μεταναστευτική ιστορία πολύ πιο βαθιά. Το ίδιο συμβαίνει στη Γερμανία. Έχω υπόψη μου διάφορους Τούρκους βουλευτές και τέτοια που συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκεί πέρα και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω ακριβώς όλες τις περιπτώσεις φυσικά. Νομίζω ότι αυτό θα γίνεται όλο και περισσότερο στο μέλλον, γιατί τώρα πια δεν είμαστε άνθρωποι όλοι της μίας χώρας. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ενδεικτικά ότι εγώ είμαι από οικογένεια Ιρλανδών, γεννήθηκα στην Αγγλία, έφυγα στα 2 μου χρόνια, μεγάλωσα Καναδά, Αμερική, Ιαπωνία, μετά ζούσα Ινδία και Αφγανιστάν και κατέληξα εδώ τα τελευταία 45 χρόνια. Εγώ από πού είμαι? Ναι. Με όλες αυτές τις εμπειρίες που κουβαλάτε, τι ήταν αυτό που σας έκανε να μείνετε στην Ελλάδα και να ενταχθείτε τόσο έντονα, τόσο απόλυτα στην κουλτούρα? Και μάλιστα στην κουλτούρα, σε ένα μέρος. Στην Κρήτη. Σε ένα μέρος με ιδιαιτερότητες όπως η Κρήτη. Οι ιδιαιτερότητες της Κρήτης, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τις βρίσκω πολύ θετικές. Το αρχικό μου ενδιαφέρον ήταν σε σχέση με την τοπική μου παράδοση της Κρήτης, που από τότε που την πρώτη συνάντησα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Καθοδόν βέβαια έρχονται πολλά πράγματα στη ζωή και υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους παρέμεινα, και με αποτέλεσμα, αν και δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά να μένω εκεί 45 χρόνια τώρα. Υπάρχει και αυτή η σχέση που λένε ότι οι Ιρλανδοί είναι τελικά οι νότιοι του Βορρά λίγο, και η κέλτικη μουσική έχει πράγματα μας πιάνει και εμάς λίγο. Ναι, λέγεται αυτό το πράγμα και νομίζω ότι υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό, ότι υπάρχει περισσότερη σύγκριση της Ιρλανδίας με τους νότιους λαούς παρά ίσως με τους άλλους. Είναι ένας λαός ταλαιπωρημένος η Ιρλανδία, έτσι. Και ταλαιπωρημένος, ναι. Και μετανάστευση, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει. Πάρα πολύ. Υπολογίζεται ότι είναι κάπου 5 εκατομμύρια Ιρλανδοί στην Ιρλανδία και 25 εκατομμύρια εκτός Ιρλανδίας. Σας ανησυχεί αν δώσει ακροδεξιάς, κύριε Ντέιλι, στην Ευρώπη? Εννοείται βεβαίως. Γιατί δεν είναι ούτε καν πρόταση αυτό το πράγμα. Είναι μια κακή αντίδραση που δεν οδηγεί σε πουθενά και δημιουργεί έτσι. Δημιουργεί πόνο και δημιουργεί έτσι αρνητικές καταστάσεις. Είστε αισιόδοξος γενικά για το άμεσο μέλλον μας σε σχέση με αυτό? Πιστεύω ναι. Ναι, πιστεύω ναι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που όσο είναι λίγο σε πιο σκοτεινή γωνία μπορεί να δελεάζουν. Όσο έρχονται στο φως της ημέρας δυσκολεύονται να πείσουν πια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.